Σίγουρα ο καιρός είναι σύμμαχος και για την πανδημία και για το και για το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να ανοίξουμε. Mm-hmm. Αυτό που περιμένουμε τώρα, όπως και τον Ιούνιο που ανοίξαμε, περιμέναμε κάποια μέτρα που όντως θεσπίστηκαν, τα οποία θα ακολουθήσουμε κατά γράμμα, όπως έγινε και τον Ιούνιο του 20. Γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, ότι το κοινό που έχουμε εμείς έχει εκπαιδευτεί στο να τηρεί τους κανόνες, όπως έχει φανεί και από τις έρευνες. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε είναι τα νέα μέτρα τα οποία θα ξαναμπούν στο τραπέζι και να δούμε τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη στιγμή ώστε να σταματήσουν να στοχοποιούνται οι χώροι μας και κατ' επέκταση η άσκηση. Μάλιστα. Καταρχήν, εδώ έχουν έρθει κάποια μηνύματα που αφορούν τους δικούς σας χώρους. Λένε, ας πούμε, το παράδειγμα ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση από τον ένα δήμο στον άλλο, αλλά μπορεί να πάει κάποιος, ας πούμε, από τον ένα δήμο στον άλλο για να κλείσει ραντεβού σε ένα κομμωτήριο και προς Θεού δεν στοχοποιούμε τα κομμωτήρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μακάρι να ισχύσει για όλους τους τομείς. Και εδώ θέτουν και τα ερωτήματα, κύριε καθηγητά, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μεγάλες αποστάσεις, που θέλουν να τρέξουν μικρούς μαραθώνιους και δεν μπορούν να μετακινηθούν από τον ένα δήμο στον άλλο. Και φέρνουν και παραδείγματα, ας πούμε, από το Ηράκλειο προς τη Χερσόνησο ή από τη Χερσόνησο προς το Μοχό ή προς περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου, όπου ουσιαστικά αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δείτε. Θα ήθελα όμως να μου πείτε ποια είναι η πρόβλεψη για τα γυμναστήρια. Καταρχάς, αυτό που κάνω, να κάνω ένα σχόλιο, αυτό το θέμα για τις μετακινήσεις, η Επιτροπή την προηγούμενη φορά που συνεδρίασε είχε μια δυσκολία να αυξήσει την κινητικότητα με τα αυτοκίνητα, mm-hmm. λόγω των ιδιαιτέρων συνθήκων. Δεν νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ αυτό. Πολύ γρήγορα θα επανέλθει στη φυσική της πορεία. Θεωρείτε αυτή, δηλαδή, ότι μπορεί και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θεωρώ να αλλάξει αυτό το δεδομένο? Μπορεί στις επόμενες μία ή δύο το πολύ εβδομάδες να έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί όταν επιπεδωθεί η καμπύλη, να το πούμε έτσι, mm-hmm. άκρες μέσες, για να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες κινήσεις, οι οποίες βασικά πάμε, η λογική είναι να πάμε σε κινήσεις ανοίγματος οι οποίες δεν έχουν επιδημιολογική επιβάρυνση. Μάλιστα. Όσον αφορά τα γυμναστήρια, η πρόβλεψη? Τα γυμναστήρια. Τα γυμναστήρια θεωρούμε και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο στην καθημερινότητά μας και είναι και απαραίτητο στην πανδημία μας. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα όσον αφορά του να ενισχυθεί ο κόσμος, μιας και είναι κλεισμένος μέσα, να έχει κάποια θεάματα, να έχει κάποιους τρόπους διαφυγής, να έχει κάποιο τρόπο με τον οποίο να ξεφεύγει από το κλείσιμο, ιδίως στις αστικές περιοχές. Ένα από αυτά είναι τα γυμναστήρια. Όμως, υπάρχει από την 1η Απριλίου η γενίκευση των τεστ. Σκεφτείτε ότι κάθε ένας από τους γυμναζόμενους θα μπορεί να έχει ένα τεστ τη βδομάδα, auto test, και οι άνθρωποι που είναι στα γυμναστήρια θα μπορούν να κάνουν το δικό τους τεστ, rapid test, το self test που λέμε, mm-hmm. για τα γυμναστήρια. Αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ, συν τα πρωτόκολλα τα οποία θα υπάρχουν, αλλά ίσως χρειαστούν κάποιες μικροβελτιώσεις. Νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο να ανοίξει αυτός ο κλάδος. Όμως, αυτή τη στιγμή εγώ δεν εκπροσωπώ. Βεβαίως. Θέλω να το τονίσω αυτό. Εκπροσωπώ τον εαυτό μου, γιατί η Επιτροπή είναι 30 άτομα, στα οποία έρχονται τα αιτήματα πολλών κλάδων, δεκάδων κλάδων. Έχουν ταλαιπωρηθεί και άλλες επαγγελματικές ομάδες από το κλείσιμο αυτό, γιατί ο κοροναϊός δεν αστείευεται, αλλά όσο μπορεί η Επιτροπή κάνει εισηγήσεις να απελευθερώσουν την κοινωνία. Μάλιστα. Και άρα θεωρείτε ότι έχουν οριμάσει συνθήκες για να μιλάμε για ένα πιθανό άνοιγμα εκεί μέσα στον Απρίλιο, κύριε καθηγητά? Νομίζω ότι με τη γενίκευση των τεστ θα είναι πολύ πιο εύκολα από τις σημερινές. Μαζί με τα γυμναστήρια, λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσε να ανοίξει? Άρα τον λοιπόν, ας προετοιμαστούν τουλάχιστον από πλευράς αιτημάτων, χαρτιών κτλ. Και αιτήματων και αιτήσεων, ώστε να φτάσει το αίτημά τους όσο γίνεται πιο γρήγορα
για αξιολόγηση. Μάλιστα. Κυρία Βασιλείου, θέλετε να μας περιγράψετε λίγο ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα γυμναστήρια με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όταν λειτουργούσαν βεβαίως. Ναι, θέλω αρχικά να πω όπως και πριν ότι... Ναι, σας ακούμε. Με ακούτε τώρα? Ναι, μία χαρά σας ακούμε. Ωραία. Θέλω αρχικά να πω ότι με χαροποιεί η θέση του κυρίου Γκίκα. Ακόμη και αν είναι η προσωπική του, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η Επιτροπή έχει πάρα πολλά μέλη. Ναι, και θα σας απαντήσω, γιατί θέλω να ενισχύσω και της κυρίας Βενετάκη τη θέση. Σκεφτείτε ότι τα πρωτόκολλα τηρήθηκαν στην προηγούμενη λειτουργία μας και από εμάς και από τους ασκούμενούς μας και ακόμη ήμασταν σε πρώιμο στάδιο. Δηλαδή τώρα ο κόσμος πλέον είναι πολύ εξοικειωμένος και με τη μάσκα και με τα αντισηπτικά και με τις αποστάσεις. Κάτι που δείχνει ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Τα γυμναστήρια είναι χώροι καθαροί, είναι χώροι οι οποίοι είναι σύγχρονοι, τα τετραγωνικά τους είναι πολλά. Τα λέω αυτά γιατί ο καθένας, ας πούμε, εμείς ξέρουμε τους κλειστούς χώρους. Mm-hmm. Δηλαδή, η άποψή μας είναι προστιθέμενη αξία προς την Επιτροπή. Ίσως οι απόψεις για έναν κλειστό χώρο να μην είναι οι σωστές. Και σκεφτείτε και κάτι. Ο αθλούμενός μας με την εγγραφή του επενδύει στην υγεία του. Σκεφτείτε αυτό. Ότι όποιος έρθει στην υποδοχή μας και αγοράσει το προϊόν, το δικό μας, επενδύει αυτόματα στην υγεία του. Είμαστε μαθημένοι να ακούμε κανόνες. Μάλιστα. Μέσα στο γυμναστήριο. Ας κρατήσουμε λοιπόν την αισιόδοξη πρόβλεψη του κυρίου Γκίκα. Μην σας πω αυτό, θα σας πω το εξής. Στην ερώτηση που κάνατε πριν, γιατί είναι κλειστά τα γυμναστήρια. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί θεωρούνται μη ασφαλή χώροι τα γυμναστήρια για να είναι ανοιχτά? Υγειονομικά πρωτόκολλα. Πρέπει να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι ένα γυμναστήριο για να λειτουργήσει προ-COVID εποχή χρειαζόταν να τηρήσει αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Που σημαίνει όταν ασφαλιστήκαν μέτρα που αφορούσαν πόσοι άνθρωποι θα μπαίνουν μέσα στο χώρο, πόσο θα κάθονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο χώρο, πώς θα βρίσκονται μέσα στο χώρο αυτό. Με τα αντισηπτικά τους, με τα παπούτσια που πρέπει να αλλάζουν, με τις πετσέτες τους, με όλα αυτά που μας δόθηκαν σαν οδηγίες. Όχι απλά έγιναν περισσότερο ασφαλείς, αλλά πρέπει να προτρέψουμε τον κόσμο αρχικά τώρα στην παρούσα φάση να ασκηθεί και κατά δεύτερον να ζητήσουμε να ανοίξουν τα γυμναστήρια για να βοηθήσουμε τον κόσμο να προάγει την υγεία του, να την προστατέψει. Mm-hmm. Γιατί η φυσική άσκηση αυτό είναι στην ουσία. Προστατεύει και τη σωματική και τη ψυχική μας υγεία. Κύριε καθηγητά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, όχι μόνο στην περίοδο της πανδημίας, αλλά σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά την υγεία, ότι η άθληση μαζί με τη διατροφή, μαζί με κάποιες συνθήκες που πρέπει να ακολουθούμε στην καθημερινότητά μας, αποτελεί ένα βασικό συστατικό για την καλή υγεία. Έχουν δίκιο τα παιδιά αυτά, ότι θα μπορούσε να είναι μέρος της επίλυσης του προβλήματος, το γυμναστήριο. Τι είναι αυτό που είδατε στην Επιτροπή και θεωρήσατε ότι είναι επικίνδυνα τα γυμναστήρια, το επικίνδυνα σε εισαγωγικά? Καταρχάς θέλω να πω, κύριε Δασκαλάκη, ότι παραβιάζετε ανοιχτές θύρες. Ναι. Είμαι από τη δική τους πλευρά. Το ξέρω ότι είστε από τη δική. Δεν είμαι από την άλλη πλευρά. Όχι. Οποιαδήποτε να είναι άλλη πλευρά αυτή. Γνωρίζω ότι έχετε και μια καλή επικοινωνία με τα δεύτερα. Έχω μιλήσει με την κυρία Βασιλείου και ξέρω τα επιχειρήματα και τα οποία τα πιο πολλά από αυτά είναι δικαιολογημένα και με βάση τις επιστημονικές απόψεις για το τι συμβαίνει και τι σημαίνει να ασκήσει μέσα στο γυμναστήριο. Οπότε δεν χρειάζεται να πω πιο πολλά από αυτά που είπαν οι εξαίρετοι καλεσμένοι απόψε. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η πανδημία είναι ένα περίεργο φαινόμενο το οποίο δεν υπάρχει ζωντανός άνθρωπος που να έχει ξαναπεράσει τέτοιου είδους τραγωδία και μια πανδημία είναι πάντα μια πανδημία, αφήνει ανθρώπους ανάπηρους, σκοτώνει ανθρώπους, γίνεται
όλοι μας το ζούμε αυτό το πράγμα, την τραγωδία αυτή. Μέσα σε αυτή λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον προσπαθούμε η επιστημονική κοινότητα, δεν λέω για την Επιτροπή, γενικότερα λέω, να βάλουμε σε μια ιεράρχηση τις προτεραιότητες που έχουμε. Και οι προτεραιότητες, όπως ξέρετε, είναι το σύστημα υγείας, είναι οι μεγάλοι άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Προσπαθούμε δηλαδή όλοι μας να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος αυτής της πανδημίας στην κοινότητά μας. Άρα λοιπόν παίρνουμε κάποια μέτρα τα οποία προσπαθούμε με αυτά τα μέτρα να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος αυτό, το κοινωνικό, το ανθρώπινο. Σας λέω όλα αυτά για να σας πω τη διαδικασία με την οποία φτάνουμε σε ένα σημείο να ανοίξουμε ή να κλείσουμε. Έτσι λοιπόν, όταν φτάνουμε σε πολύ ψηλό επιδημιολογικό φορτίο στην κοινότητα, κλείνουμε τα πάντα. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και από εκεί και πέρα, όταν αυτό ξαναπέσει και αρχίσει να μπαίνει στις φυσιολογικές του, σε εισαγωγικά φυσιολογικές επίπεδα, αρχίζεις να ανοίγεις λίγο-λίγο από αυτά τα οποία έχουν μικρότερο επιδημιολογικό κόστος. Θέλω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Σήμερα ανοίξανε τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης άκρων. Θα μπορούσε να είναι το επόμενο άνοιγμα τα γυμναστήρια? Να τα αφήσουμε στο τέλος αυτό. Να το αφήσουμε στο τέλος. Γιατί έχουμε και την πρόταση, ας πούμε. Βεβαίως. Έχετε την πρόταση. Θα μας πείτε την πρόταση. Έχω μια πρόταση. Άρα, και μια συμβουλή προς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν ξέρω αν θέλετε να... κυρία ναι, Βασιλείου... Θα ήθελα βεβαίως, να ολοκληρώσω. Βεβαίως, συγγνώμη. Έτσι λοιπόν, όταν φτάνει κανείς να κλείσει ή να ανοίξει, πάει από το πιο επιδημιολογικά βεβαρημένο στο λιγότερο επιδημιολογικά βεβαρημένο. Και κατατάσσει τα επαγγέλματα τους αυτού και σιγά σιγά ανοίγει ή σιγά σιγά κλείνει, το κλείνει όλο μαζί. Τα γυμναστήρια ανήκουν στην ομάδα την αθλητική κατά τη γνώμη μας και εδώ υπάρχει μια αντίφαση από ό,τι ξέρω. Τα λίγα που ξέρω από τις συζητήσεις που άκουσα. Η αντίφαση είναι ότι δεν ανήκουν στο Υπουργείο του Αθλητισμού. Κάπου αλλού ανήκουν. Και έτσι λοιπόν τώρα που ανοίξαμε τις προπονήσεις, τις δραστηριότητες, δεν υπήρξε καμία συζήτηση για τα γυμναστήρια, γιατί δεν ήταν μέσα στο πακέτο του Υπουργείου. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία να τεθεί τώρα. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Mm-hmm. Οπότε από εκεί πρέπει να δεχθεί η Επιτροπή ένα έγγραφο το οποίο να λέει «Για δέστε και αυτό και αξιολογήστε το». Και νομίζω ότι θα το έχει. Εγώ δεν το άκουσα. Πιθανόν να πέρασε σε κάποια προηγούμενη συζήτηση που να μην την άκουσα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει για τα γυμναστήρια. Μάλιστα. Ωστόσο όμως ξέρω και από συζητήσεις ότι υπάρχει μια θετική διάθεση γι' αυτό, αλλά σε περιόδους που δεν υπάρχει πολύ μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, γιατί το επιδημιολογικό φορτίο είναι αδύρυτο. Έρχεται κάθε μέρα και αυξάνεται σιγά σιγά, τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα. Κυρία Βασιλείου, είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι θα μπορούσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, εφόσον εντάσσεστε εκεί, να πιέσει στην Επιτροπή και να θέσει το θέμα. Αρχικά να πω ότι πάρα πολύ θετικό πρόσημο στην τοποθέτηση του κυρίου Γκίκα. Δεν το συζητάμε, δηλαδή το ότι η θέση μας είναι κάτω από την ομπρέλα της κοινή λογικής και η φράση του κυρίου Γκίκα ότι εγώ είμαι με τη δική σας πλευρά, φυσικά μας ικανοποιεί και για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Να πω βέβαια ότι τα πράγματα αλλάζουν, δηλαδή οι έρευνες για τις οποίες ρωτήσατε είναι καινούργιες έρευνες και χαίρομαι που έχουν αρχίσει να λαμβάνονται υπόψη. Τώρα, στο θέμα, ισχύει αυτό. Όντως υπάρχει μια αντίφαση. Δεν ανήκουμε στο Υπουργείο Αθλητισμού, ανήκουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Να πω ότι στις διαδικασίες μας, εμείς έχουμε απευθυνθεί και στα δύο Υπουργεία. Γιατί ένα νομικό κομμάτι έχει να κάνει με το Υπουργείο Αθλητισμού.
Μπορώ να πω έτσι πάλι με αυτή την ευκαιρία ότι ο κύριος Αυγενάκης, ο υφυπουργός αθλητισμού, μας έχει βοηθήσει σε συμβουλευτικό επίπεδο και μας έχει καθοδηγήσει και πάρα πολύ. Στηρίζει τη δράση μας στο Health Heraklion. Στη διαδικασία των ενεργειών μας, οι εκπρόσωποι βουλευτές του Ηρακλείου έχουν θέσει το θέμα μας στη Βουλή. Ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Γκεγκέρογλου του ΚΙΝΑΛ με δική τους πρωτοβουλία έχουν καταθέσει επερώτηση στη Βουλή. Μάλιστα. Οπότε προς απάντησή σας, φυσικά υπαγόμαστε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά με την καλή έννοια έχουμε ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να δούμε, κυρίες και κύριοι, και εσείς κύριε καθηγητά, μία κάρτα που αφορά το τι ακριβώς συμβαίνει με τα γυμναστήρια. Και με αφορμή το παρατεταμένο λουκέτο, μπορούμε να δούμε αυτή την κάρτα για να τη σχολιάσουμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να υπάρχει λουκέτο, όμως οι υποχρεώσεις των ανθρώπων που δουλεύουν σε γυμναστήρια ή έχουν γυμναστήρια εξακολουθούν να τρέχουν. Πάμε λοιπόν να τη δούμε και αφορά τις επιχειρήσεις των γυμναστηρίων. Για τους μήνες του 2020 κατέβαλαν μέρος του ενοικίου ενώ ήταν κλειστά. Υποχρεούνταν να καλύψουν τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τηλεφωνία, ίντερνετ, εισφορές επιμελητήρια, όπως και τα δημοτικά τέλη, ενώ ήταν κλειστά. Το τονίζουμε αυτό. Υποχρεούνταν να καλύψουν τις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών, των υποχρέωσεων σε εφορία, όπως ένφια, και τον φόρο του εισοδήματος 2020, ενώ ήταν κλειστά. Και τέλος, έχουμε το μοναδικό εργαλείο παροχής ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, που ήταν το δάνειο της επιστρεπτέας. Αυτή ήταν ουσιαστικά η βοήθεια που είχαν λάβει από την κυβέρνηση. Όμως, οι υποχρεώσεις τρέχανε. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Τσουτσούλη. Εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, αν υπήρχε μια διαφορετική πολιτική, θα μπορούσε να αντέξει περισσότερο αυτή η προσπάθεια με το παρατεταμένο λουκέτο, ή θεωρείτε ότι μετά το παρατεταμένο λουκέτο της πανδημίας έρχεται και το οριστικό λουκέτο για πολλά γυμναστήρια? Δεν με άκουσε ο κύριος Τσουτσούλης. Πάμε στην κυρία Καταξάκη για να μου απαντήσει. Κοιτάξτε, αυτό που εμείς, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι εμείς δεν είμαστε εναντίον κανενός. Βεβαίως. Κλάδο, έτσι, προς Θεού. Στόχος μας είναι η πρόληψη, ώστε να προσπαθήσουμε να μην διαδοθεί ο ιός περισσότερο στους χώρους μας. Έχουμε πληγεί, ανεπανόρθωτα να το πω. Είναι λίγη λέξη. Mm-hmm. Τι ζητάμε? Ζητάμε να δοθεί προσοχή σε αυτά που έχουμε δώσει. Να δοθεί προσοχή σε αυτά που είναι να δώσουμε. Ναι, υπάρχουν οι επιστρεπτές. Να καλύψουν όμως τι ακριβώς. Δεν τα έχουμε πάρει όλοι, ξέρετε. Δεν είμαστε όλα τα γυμναστεία έχουμε πάλι σε επιστρεπτές και είμαστε άνετοι αυτή τη στιγμή να καλύψουμε αυτά που έπρεπε να είχαμε καλύψει το 2020, αυτά που τρέχουν το 2021 και αυτά που θα τρέξουν όταν θα ανοίξουμε. Δεν είμαστε καλυμμένοι 100%. Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το κομμάτι το οικονομικό. Βεβαίως. Έχουμε πληγεί και θέλουμε την προσοχή. Το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, εμείς θα το δεχτούμε, όμως δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να παίρνουμε χρήματα από τα οποία χρειάζεται να τα επιστρέψουμε. Πρώτον αυτόν, δεν είναι σκοπός μας αυτός. Να καθόμαστε και να πληρωνόμαστε και να παίρνουμε δάνεια. Και στην τελική δεν έχουμε ζητήσει και το δάνειο. Τα χρειαζόμαστε όμως, γιατί πώς θα ζήσουμε αυτή τη στιγμή? Ένα γυμναστήριο, ξέρετε, δεν είναι μόνο χώρος. Είναι και οι άνθρωποι που το υπηρετούν, που το υπηρετούσαν, που δούλευαν. Άνθρωποι που έχουν σπίτια, που έχουν οικογένεια, που πρέπει να ζήσουν από αυτά. Και εμείς δεν έχουμε εισόδημα. Είναι μηδενικό αυτή τη στιγμή. Έχουμε, ναι, 100% έκπτωση στα ενίκια από το 2021. Το 2021 όμως, γιατί το 2020 ναι, καταβάλατε για το 2021, κανονικά. Καταβάλαμε ναι. Αυτά που είπατε πριν. Μεγάλη βοήθεια. Δεν το συζητάμε. Όμως, ξέρετε, δεν είναι μόνο το ενίκιο του γυμναστηρίου. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο. Είναι και τα τρέχοντα, όπως τα αναφέρατε πριν. Είναι και η οικογένεια του καθενός γυμναστηριούχου και γυμναστή που βρίσκεται μέσα στο γυμναστήριο. Και δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, είναι και οι εργαζόμενοι που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βιώνουν το φάσμα της ανεργίας. Και δεν γνωρίζουν και αν τελικά θα επιστρέψουν στους χώρους εργοσίες, γιατί μετά την πανδημία σίγουρα τα δεδομένα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
το οποίο δεν θέλουμε να δώσουμε απάντηση ναι, θα επιστρέψουμε, όχι. Θέλουμε να περάσει ο χρόνος, να ανοίξουμε με το καλό για να βρούμε μετά τις λύσεις. Μάλιστα. Όμως μην περιμένουμε να φτάσουμε εκεί. Ας το δούμε λίγο πιο ζεστά το θέμα, το οικονομικό του γυμναστηρίου. Κύριε Τσουζούλη, θέλω το σχολείο σας. Τώρα ελπίζω να με ακούτε καλύτερα. Ναι, είχα χάσει για λίγο. Ναι, βεβαίως. Το πρόβλημά μας έχει δύο βασικά σκέλη. Το ένα είναι το δικό μας, το προσωπικό, που ως επιχειρηματίες, ενώ μας έχουν κλειδώσει, το αυτονόητο λέει ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να μην πληρώνουμε τίποτα από την τσέπη μας και εμείς πληρώνουμε κάθε μήνα από την τσέπη μας για να συντηρήσουμε το μαγαζί και παράλληλα έχουμε και ως άνθρωποι να ζήσουμε, να πληρώσουμε το ενίκιό μας, τους λογαριασμούς μας κτλ. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή για το μαγαζί τρέχουν ΔΕΚΟ, ΕΦΚΑ κτλ. Και πάμε τα προσωπικά μας έξοδα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι όταν κλείνει ένα μαγαζί, τουλάχιστον θα έπρεπε να μην καλείται ο επιχειρηματίας να πληρώνει κάθε μήνα από την τσέπη του, γιατί στο τέλος δανειζόμαστε και θα υπάρξουν πολύ σοβαρά ζητήματα και κάποιοι άνθρωποι θα έχουν ίσως και ζητήματα με την εφορία. Δεν ξέρω, με τον νόμο. Mm-hmm. Σε αυτή την χώρα, όποιος χρωστάει, δύσκολα ξεμπλέκει. Το άλλο κομμάτι που εγώ, αν θέλετε να μου δώσετε λίγο χρόνο, έχει να κάνει με την κοινωνία και με το ρόλο που παίζουν τα γυμναστήρια αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Που ξεχνάμε να το λέμε και είναι πολύ καλό και με την αφορμή και με την ευκαιρία που μας δίνεται να ακουστεί. Θέλω να κάνω έτσι μια αναφορά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχατε στην εκπομπή σας την κυρία Μαρκέτου, τη διευθύντρια της καρδιολογικής του Παγνή, την κυρία Αντωνίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πνευμονολογίας, και την κυρία Ξεκούκη, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας. Τις παρακολουθήσαμε με πάρα πολύ προσοχή και επί της ουσίας αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι σε ασθενείς με παχυσαρκία, ασθενείς με μεταβολικά, πνευμονικά και καρδιολογικά νοσήματα, εάν νοσήσουν με COVID, τότε οι πιθανότητες να χρειαστούν να νοσηλευτούν και πιθανόν να μπουν σε ΜΕΘ είναι εξαιρετικά αυξημένες. Ένα το κρατούμενο. Εγώ εδώ πάνω σε αυτό θέλω να κολλήσω και στοιχεία που έχουμε από τον οργανισμό Exercises Medicine, πρόεδρος του οποίου είναι ο κύριος Κουτεντάκης και αν θέλετε να τον καλέσετε με μέρα στην εκπομπή σας, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Που τι ξέρουμε, ότι η άσκηση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτροπή της εμφάνισης και αν εμφανιστούν στην πολύ καλύτερη πορεία των παρακάτω νοσημάτων. Ακούστε προσεκτικά. Μεταβολικά νοσήματα. Είχατε μιλήσει για διαβήτη, είχατε μιλήσει για θυροειδή την προηγούμενη εβδομάδα. Νευρολογικά νοσήματα. Ψυχιατρικά, μυοσκελετικά, καρδιαγγειακά, πνευμονικά, ακόμα και σε περίπτωση καρκίνου. Σε όλα αυτά η άσκηση παίζει αποτρεπτικό ρόλο στην εμφάνιση και σε περίπτωση που εμφανιστούν βοηθάει πάρα πολύ ώστε να διατηρηθούν υπό έλεγχο. Οι καθηγήτες την προηγούμενη εβδομάδα μας είπαν ότι σε νοσήματα που ανέφερα πριν, που δεν είναι υπό έλεγχο, τότε πάμε για ΜΕΘ. Έτσι, επί της ουσίας. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε λοιπόν αυτά εδώ τα στοιχεία τι μας λένε. Μας λένε ότι η άσκηση είναι το βασικό φάρμακο που έχει το ανθρώπινο σώμα για να διατηρείται υγιές. Και να κάνω και μία έτσι αναφορά γενικότερη. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που εξελίχθηκε το ανθρώπινο σώμα μέσα στα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια που εξελισσόμαστε. Δηλαδή όλοι οι μηχανισμοί που έχουν να κάνουν με την αυτορύθμιση και με την αυτοθεραπεία του ανθρώπινου σώματος ορίστηκαν και καθορίστηκαν από την ανάγκη του ανθρώπινου σώματος να κινείται. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι καλό να ακουστεί. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση που έχουμε ενοχοποιήσει τη γυμναστική, ο σύγχρονος τρόπος ζωής έτσι κι αλλιώς δεν την ευνοεί και έχουμε μια κατάσταση ακινησίας που η ακινησία είναι από μόνη της η πιο προβληματική κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει το ανθρώπινο σώμα, για την οποία μάλιστα το ανθρώπινο σώμα δεν έχει καμία απάντηση. Θέλω να κάνω μια επισήμανση εδώ, για να κάνω και λίγο έτσι. Ναι. Καταρχήν πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το παρατεταμένο λουκέτο στα γυμναστήρια. Όμως στην πανδημία μέσα δόθηκε και αυτή η ευκαιρία με τον κωδικό 6 για πεζοπορία, τρέξιμο, μπράβο, υπερπάτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Και θα σας πω τώρα ότι τι λέμε τόση ώρα, ότι η άσκηση είναι επί της ουσίας φάρμακο. Αυτή τη στιγμή
ο πάροχος της άσκησης του ιδιωτικού τομέα, στην κοινωνία, εκεί θα απευθυνθεί ο πολίτης, τα γυμναστήρια, είναι κλειστά, είναι κλειδωμένα. Και ένα παραπάνω, έχουμε ενοχοποιήσει τον κωδικό 6. Βλέπαμε στην αρχή της πανδημίας και λέγανε 1,5 εκατομμύρια μηνύματα στον κωδικό 6 και κοροϊδεύανε. Και εγώ θα πω, γιατί όχι 10 εκατομμύρια μηνύματα αύριο το πρωί στον κωδικό 6.